ασθενείς βαριάς μορφές, οι οποίοι είναι 20, 30, 40 χρόνια μέσα εκεί και με την ευρύτερη έννοια είναι ευρύτερη οικογένειά μας. Είναι με την ευρύτερη οικογένειά μας ουσιαστικά και γι' αυτό προσφέρουμε αυτή τη στιγμή και δουλεύουμε αμισθή ουσιαστικά, γιατί τους θεωρούμε ανθρώπους δικούς μας, να τους απαλύνουμε όσο μπορούμε τον πόνο τους. Πριν από 2 χρόνια είχε κοπεί το ρεύμα. Τώρα υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν τα αναγκαία για την ιατρική περίθαλψη και σύντηση των ασθενών. Πριν 2 χρόνια που είχε κοπεί το ρεύμα, είχε βγει ο Πρωθυπουργός και είχε πει ότι θα δώσω λύση στα προβλήματα του ασύλου. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Γι' αυτό ήρθαμε λοιπόν εδώ πέρα σήμερα, να του υπενθυμίσουμε ενδεχομένως την υπόσχεσή του, που ίσως μέσω Τρόικας και τα υπόλοιπα τα έχει ξεχάσει, αλλά είμαστε και εμείς εδώ. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο έχει επιβιώσει σε 2 παγκοσμίους πολέμους. Δεν είναι δυνατόν μια οικονομική κρίση να το αφήσει να κλείσει. Χτυπείται το οικόπεδο που στεγάζεται αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο. Αν δεν υπάρχει νοσοκομείο, αυτομάτως δεν υπάρχει και άσυλο ανιάτων, σαν ένα νομικό πρόσωπο. Οι ασθενείς τι θα γίνουν? Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα λύσει, σας είπα, η κυβέρνηση και με τη διοίκηση σε συνεργασία. Το ότι βγάζει η διοίκηση κάποια κίνητα, λογικό να πουλάει, αν και αυτή την περίοδο δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα όπως είναι τα πράγματα. Δεν αγοράζει κανένα. Για το νοσοκομείο. Όχι το νοσοκομείο, για τα κίνητα μιλάω. Μα έχει βγει μια αγγελία. Αγγελία για ποιο πράγμα? Για το οικόπεδο που στεγάζει το νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει αυτό, αν έχει γίνει, δεν το γνωρίζω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτά δεν νομίζω ότι μπορεί να πουληθεί αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που είπατε δεν θα υπάρχει μετά νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ.